Θα πάμε να συναντήσουμε μια καλή φίλη της εκπομπής και μια καλή πρέσβυρα της Λάρισας στην τέχνη. Η Κλεονίκη Δεμήρη, αγαπημένη μας φίλη, με μεγάλη θητεία στη μουσική, αλλά και στο Αιγαίο. Με το καινούργιο της τραγούδι που υμνεί το Αιγαίο, που μάλλον υμνεί την Ήσυρο συγκεκριμένα. Καλημέρα, Κλεονίκη. Καλημέρα. Καλημέρα. Είμαστε καλά. Εδώ με τον Κώστα Γκιάστα προσπαθούμε να μπούμε σε ρυθμό μεγάλης εβδομάδας, σε ρυθμό άνοιξης, γιατί ο Απρίλιος μας φέρνει πιο κοντά στο καλοκαίρι. Βεβαίως, τα λέγαμε στο κλείσιμο της εκπομπής κατά παράδοση, αλλά τώρα θα κάνουμε μια εξαίρεση και θα μιλήσουμε για το καινούργιο σου τραγούδι για την Ήσυρο, το οποίο κυκλοφόρησε πολύ πρόσφατα, έτσι δεν είναι? Γράφουμε λοιπόν ένα τραγούδι για την Ήσυρο, έγραψα ένα τραγούδι για την Ήσυρο, στη σκηνοθεσία του Φώτη Φωτόπουλη Πάντα. Είναι η τρίτη μας συνεργασία για ένα νησί στο οποίο πηγαίνω περίπου, δεν ξέρω πόσες φορές έχω πάει, αλλά από το 1999 ήταν η πρώτη φορά που πήγα εκεί. Πρόκειται για έναν πολύ ιδιαίτερο τόπο, μιας και έχει το γνωστό ενεργό ηφαίστειο, το οποίο είναι μια τεράστια εμπειρία να το επισκεφτείς και να βρεθείς στον κρατήρα του. Δεν περιγράφεται αυτό που θα ζήσεις. Mm-hmm. Γι' αυτό καλώ όλους τους συμπατριώτες μου να επισκεφθούν την Ήσυρο φέτος, για να δούμε τι ακριβώς συμβαίνει σε αυτό το νησί. Έχει μια πολύ ιδιαίτερη ενέργεια. Αυτό είναι προϊόν της συνεργασίας σου με το Δήμο της Νησίρου, Κλεονίκη? Είναι συνεργασία με το Δήμο της Νησίρου. Πέρυσι το Μάρτι είχα γράψει λοιπόν ένα τραγούδι για το νησί και ο λόγος ήταν ότι ήθελα να αποδράσω από τη δεύτερη φορά που είχα προσληφθεί από κορονοϊό και ήμουν κλεισμένη στο σπίτι. Το πρώτο πράγμα που σκέφτηκα λοιπόν ήταν τα πανηγύρια της Νησίρου, τη χαρά και την αυθεντικότητα του νησιού και αμέσως, δηλαδή ήταν πολύ αφόρμητο όλο αυτό. Σε μία εβδομάδα μέσα ολοκληρώθηκαν οι στίχοι και η μουσική. Το πρότεινα στο Δήμο Νησίρου και ο Δήμαρχος της Νησίρου πρόκειται για έναν πολύ ανοιχτό μυαλό άνθρωπο και πολύ μπροστά όσον αφορά τις ιδέες του. Και ο Χριστοφής ο Κοροναίος λοιπόν, αλλά και η Δήμητρα η Καθηγητάκη που είναι υπεύθυνη για τα θέματα πολιτισμού και ο Γιάννης ο Τριανταφύλου που είναι υπεύθυνος για τον τουρισμό, αγκαλιάσαν αυτή την ιδέα. Αγκαλιάσανε λοιπόν την ιδέα να φτιάξουμε ένα τραγούδι για την Ήσυρο και να γυριστεί το βίντεο κλιπ εκεί. Γυρίστηκε το Σεπτέμβρη. Και μέσα από συνθήκες περίεργες, διότι φανταστήκαμε ότι δεν έχει πολύ τουρισμό το νησί, αλλά το νησί ήταν, είχε πάρα πολύ τουρισμό. Mm-hmm. Λοιπόν, πολύ ζέστη. Γυρίσαμε λοιπόν ένα βίντεο κλιπ το οποίο έχει ταξιδέψει πάρα πολύ και εκτός Ελλάδας. Το έχουν δει στο Μόντρεαλ, το έχουν δει στη Νέα Υόρκη, το έχουν δει στη Σουηδία, στη Βιέννη, στη Φλόριντα. Κάνει λοιπόν τη μεγάλη του πορεία και θα κάνει τη μεγάλη του πορεία μέχρι το φθινόπωρο. Κλεονίκη, είμαστε... να φανταστώ ότι έχετε και πλάνα φυσικά από εκείνη την εκκλησία επάνω το εξοχλήσι Παναγία Σπηλιανή, αν δεν κάνω λάθος λέγεται, που έχει και μοναδική θέα. Έτσι, είχα πάει πριν από καμιά δεκαετία, είχα εντυπωσιαστεί, πραγματικά είχα μαγευτεί. Ναι, είναι, έχει μια εκπληκτική θέα η Παναγία Σπηλιανή και όχι μόνο η Παναγία Σπηλιανή. Δηλαδή, τι να πω για τα νησιά και τη θέα από ένα σημείο των νησιών που βλέπει στο ηφαίστειο. Τι να πω για τον εμποριό το βράδυ. Αργά τη νύχτα, αν κάποιος πάει σε αυτό το υπέροχο χωριό και πάει για φαγητό, έχει την εντύπωση ότι είναι, νομίζω ότι είναι μέρος μιας ταινίας από τη δεκαετία του 60. Και το νησί είναι γεμάτο εκπλήξεις. Εγώ δεν θα πω πολλά. Θα πω μόνο, κλείστε τις διακοπές σας στην Ήσυρο και θα με θυμηθείτε. Κλεονίκη, πάντως είδες... Ο Κώστας Γκιάστας έχει πάει στην Ήσυρο, εμείς το συζητάμε 10 χρόνια και ακόμα δεν έχω καταφέρει να έρθω. Εγώ θα πρότεινα φέτος να κάνουμε μια συνάντηση Γιάννη στο νησί στα πολύ ωραία του πανηγύρια, τα οποία αξίζει πραγματικά κάποιος και να τα επισκεφτεί και να τα ζήσει. Φέτος, Κλεονίκη, έχουμε άλλα πανηγύρια, εδώ έχουμε εκλογές. Είναι δύσκολο το πράγμα. Λοιπόν, πάμε να δούμε το βίντεο κλιπ. Πάμε να ακούσουμε το τραγούδι και μετά θα μας πεις και για το καλοκαίρι στα νησιά, αλλά και για το τι ετοιμάζεις το καλοκαίρι. Θα τα πούμε σε λίγο. Ας ξεκινήσουμε πρώτα με το μαγευτικό Αιγαίο και με την καταπληκτική Νήσυρο. Πάμε να δούμε το βίντεο κλιπ με το τραγούδι Νήσυρος. Έτσι δεν λέγεται? Πάμε.
Αγαπώ την Ήσυρο, έχει δύο. Αγαπώ την Ήσυρο, ναι. Νήσυρο στα αγγλικά, αγαπώ την Ήσυρο στα ελληνικά. Αγαπώ την Ήσυρο. Ας το δούμε. Την Ήσυρο νοστάλγησα κι αυτό το καλοκαίρι. Να τριγυρνάω στα χωριά, να κολυμπάω στην παχιά την άμμο μεσημέρι. Να'ρθεις και να με βρεις εκεί στου ουράνιου κήπου το νησί. Στο ηφαίστειο και στα νοικιά θα βρεις μια ανοιχτή αγκαλιά. Θα σου διηγηθώ μετά για ένα ηφαίστειο που ξυπνά, για γίγαντες και Ποσειδώνες, θα ψάξω δρόμο ανοιχτό. Στους πάλους και στον εμποριό θα πω τραγούδια που αγαπώ. Και στο μανδράκι μια βραδιά θα αφήσω πίσω τα παλιά. Έλα εδώ να αναστηθείς, βράζουν τα Ποσειδώνες για παραμύθια αλήθινα. Μια ιστορία από τις λιές το κύμα σιγό τραγουδά, πως αν το θες όλα τελειώνουν ή όλα αρχίζουνε ξανά. Γεμάτο καλοκαίρι, γεμάτο θάλασσα, γεμάτο Ελλάδα, γεμάτο Αιγαίο. Ωραίο. 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 Καταπληκτικό. Ναι, καταπληκτικό. Πες μας λεπτομέρειες για το βίντεο κλιπ, σκηνοθεσία, επεξεργασία, ποιος έχει συνεργαστεί. Ωραία, ωραία. Λοιπόν, θα τα πούμε όλα. Καταρχήν το βίντεο κλιπ έγινε στα πλαίσια της προβολής της Νησίρου για το 2023, της τουριστικής προβολής του νησιού. Όπως είπαμε, ο Δήμαρχος, ο Χρυσοφυσός Κοροναίος, αγκάλιασε την προσπάθεια μαζί με την υπεύθυνη πολιτισμού και τουρισμού, η Δήμητρα Καθετιζάκη και αντίστοιχα Γιάννη Τριανταφύλου. Η σκηνοθεσία είναι του Φώτη του Φωτόπουλου, αυτού του καλού φίλου και συνεργάτη, όπου είναι η τρίτη δουλειά που κάνουμε μαζί. Είναι το τρίτο βίντεο κλιπ. Πέρυσι, αν θυμάσαι καλά, κάναμε αυτό το ηχιοφόρο, αυτό το υπέροχο γύρισμα
με το έλα να φύγουμε για αλλού. Ναι. Με το οποίο κλείσαμε πέρυσι την εκπομπή, αν θυμάσαι, το καλοκαίρι. Πριν από ένα χρόνο. Για πάντα καλοκαίρι που το είχαμε γυρίσει στη Σέριφο. Ναι, ακριβώς. Λοιπόν, επεξεργασία τώρα, ενορχήστρωση, η ενορχήστρωση του καλού μου συνεργάτη και φίλου Γιώργου Τσοκάνη. Παίζουν ακορντεόν ο Τάσος Θανασιάς, πιάνο παίζει ο Γιώργος Τσοκάνη, που έχει κάνει και τον προγραμματισμό. Κιθάρες παίζει ο Νίκος Γιόλιας. Ναι, λοιπόν, έχω τελειώσει με τους συνεργάτες, εντάξει. Ναι. Και ήθελα να πω ότι σε όλο αυτό το γύρισμα που έγινε το Σεπτέμβριο βοηθήσανε πολύ πολύ καλοί φίλοι. Η συντοπίτησά μας και φίλη μας, η Ιωάννη Κατσαφλιάνη, έκανε τις φωτογραφίες. Θα δείτε στην πορεία πολλές φωτογραφίες από το βίντεο. Και η Ξέλια Μελαθράκη επίσης έχει βοηθήσει πολύ. Τα backstage τα έχει κάνει ο Γιάννης Οκολιός, ένας πολύ καλός φίλος ο οποίος ζει και δουλεύει στο Βερολίνο. Και θα δείτε λοιπόν και τα backstage κάποια στιγμή. Το make-up το έκανε η Μαριάννα Ιβαρλάμου. Δεν νομίζω ότι έχω ξεχάσει κανέναν. Ναι, δεν πειράζει. Τώρα αν έχω ξεχάσει, τι να κάνουμε. Την επόμενη φορά. Να σου πω. Η βοηθός του σκηνοθέτη είναι η Κωνσταντίνα η Μπακάρα. Κοίτα, το ξέχασα. Μια χαρά. Εντάξει, νομίζω ότι έχω πει όλο. Να σε ρωτήσω τώρα, αυτό έχει να κάνει με την τουριστική προβολή της νησίρου. Είναι ένα ωραίο βίντεο προβολής του νησιού. Το υπόλοιπο καλοκαίρι τι ετοιμάζεις, Κλεονίκη, πού θα περιοδεύσεις φέτος το καλοκαίρι? Πού θα περιοδεύσω? Λοιπόν, καταρχήν ξεκινάω την ανοιξιάτικη περιοδία μου, μάλλον από τα Τύρανα, όπου εκεί θα είμαι καλεσμένη για να ανοίξω την εβδομάδα μαζί με τρεις πολύ καλούς φίλους μουσικούς, την εβδομάδα ελληνικού πολιτισμού, όπου θα γίνει 23 Μαΐου στην αίθουσα συναυλίων της Αρχιεπισκοπής, καλεσμένη του ελληνικού του Υπουργείου Πολιτισμού των Τυράννων της Ιδίας. Με το πρόγραμμα «Οι Έλληνες συνθέτες ταξιδεύουν στον κόσμο», που με το ίδιο πρόγραμμα έχουν ταξιδεύει πολύ στο εξωτερικό, έχουν πάει και στη Στοκχόλμη πρόσφατα. Στην πορεία υπάρχει μια σειρά από συναυλίες και προτάσεις, το οποίο δεν ξέρω, είναι διάφορα τα νησιά. Τώρα στείνονται όλα. Ναι. Αν όλα πάνε καλά, θα είμαι στην Κίμουλο, θα είμαι στην Αμοργό, ίσως είμαι στη Σέριφο. Όλα τώρα μπαίνουν σε μια... σε έναν προγραμματισμό με τις ημερομηνίες και θα είμαι έτοιμη να τα ανακοινώσω σε λίγες μέρες μετά το Πάσχα. Ωραία. Στη Λάρισα θα σε δούμε καθόλου? Αχ, μακάρι. Θα με δείτε σίγουρα τη Μεγάλη Πέμπτη. Ωραία. Συναυλία με Τσίπουρα. Μετά τον Επιτάφιο, τη Μεγάλη Παρασκευή. Ωραία. Συναυλία με Τσίπουρα θα κάνω. Ναι, αυτό. Ακριβώς. Όπως ορίζει το έθιμο. Όπως ορίζει το έθιμο. Ωραία. Κλεονίκη, σε ευχαριστούμε πολύ. Καλό καλοκαίρι, να πάνε όλα καλά σου εύχομαι, να συζητήσουμε αν στο τέλος Ιουνίου, βέβαια σου είπα θα έχουμε άλλους καημούς εμείς εδώ, θα έχουμε εκλογές και τέτοια, αλλά εν πάση περιπτώσει πάντα βρίσκουμε χρόνο, να κλείσουμε όπως κλείνουμε κάθε χρόνο μαζί την εκπομπή και να δούμε τι καινούργιο ετοιμάζεις, θα έχουμε φαντάζομαι και το πρόγραμμά σου ολοκληρωμένο μέχρι τότε. Οπότε θα backstage, θα making off από το βίντεο κλιπ της νησίρου, οπότε μπορούμε να δείξουμε λοιπόν και το πώς γυρίστηκε. Ωραία, και ό,τι συμβεί πίσω από τις κάμερες. Εγώ θα ήθελα λοιπόν να ευχαριστήσω για άλλη μια φορά την εκπομπή, εσένα που με κάλεσες και στηρίζεις πάντα τις δουλειές μου και όχι μόνο τις δικές μου, όπως ξέρω γενικότερα στηρίζεις πολύ τους καλλιτέχνες και όχι μόνο. Και εύχομαι και κάποια στιγμή ο Δήμαρχος της νησίρου να σου πει πολλά πράγματα για το νησί, γιατί αυτός μπορεί πραγματικά να σου αποκαλύψει πολλά πράγματα για το νησί και πράγματα που θα συμβούν στο νησί. Ωραία. Δεν θέλω να πω. Κρατάμε λοιπόν μια εκκρεμότητα να φιλοξενήσουμε και τον Δήμαρχο κάποια στιγμή προς το τέλος του καλοκαιριού, προς το τέλος στην αρχή του καλοκαιριού, στο τέλος της εκπομπής. Εκεί κατά τα τέλη Ιουνίου. Κλεονίκη, σε ευχαριστούμε. Θα τα πούμε για από κοντά, στη Λάρισα, τη Μεγάλη Πέμπτη. Και θέλω να αφήσουν οι τηλεθεατές τα σχόλιά τους στο βίντεο κλιπ, στο Νήσιρος, Παύλα Νοσταλγό, την Νήσιρο, λοιπόν, και να μας πούνε την άποψή τους. Ωραία. Ωραία. Σε ευχαριστούμε πολύ. Καλή σου μέρα. Καλημέρα, Κλεονίκη. Καλημέρα.